στη Σύνοδο της Βάρνας θα μεταφερθεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το ισχυρό ψήφισμα καταδίκης των 28 για τις τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή, ΑΟΣ και Αιγαίο. Ο Ντόναλντ Τούσκ ξεκαθάρισε πως δεν τρέχει ψευδεστήσεις ως προς την ανταπόκριση της Τουρκίας, αναγνωρίζοντας πως η συζήτηση με τον Ταγί Περτογάν κάθε άλλο παρά εύκολη θα είναι. The European Council strongly condemned Turkey's continued illegal actions in the Eastern Mediterranean and the Aegean Sea. This issue will be raised in Varna, where we hope to have a wide-ranging discussion on EU-Turkey relations and on the way ahead. I am aware that it will not be an easy meeting. Πλήρη επίγνωση του δύσκολου εγχειρήματος έχει και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δείχνει ωστόσο την ανάγκη ειλικρινούς διαλόγους στη Βάρνα με τον Τούρκο Πρόεδρο. J'envisage cette rencontre avec des sentiments mélangés et divers parce que la masse des problèmes conflictuels entre la Turquie et l'Union européenne ne cesse de s'agrandir, mais nous aurons un débat franc et ouvert avec le président turc. Ne cachons pas nos désaccords avec la Turquie, mais néanmoins, nous souhaiterions renforcer notre coopération avec. Η συμπεριφορά της Τουρκίας σε Κύπρο, Ελλάδα αλλά και Συρία είναι αντίθετη προς βασικές αρχές του ΟΗΕ, διαμηνεί ο Γάλλος Πρόεδρος. Rappelé fermement la préoccupation de l'Union européenne à l'égard de l'attitude turque aujourd'hui dans les eaux territoriales chypriotes et en mer Égée, ainsi que quant à son action sur le territoire syrien. Η σύνοδος της Βάρνας πρέπει να γίνει και ενδεχομένως να αποτελέσει την αφορμή για να σπάσει ο πάγος σε σχέση των δύο πλευρών, λέει ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, η οποία προεδρεύει το τρέχον εξάμεινο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βάρνα μπορεί να καταστεί ένα μόνιμο κανάλι επικοινωνίας μεταξύ Βρυξελών και Άγκυρας. Αποτελεί μεγάλη ευθύνη για τη Βουλγαρία. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, καθώς όλα τα κράτη-μέλη υπέδειξαν πως το κανάλι διαλόγου πρέπει να παραμείνει ανοιχτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη συνάντηση, καθώς οι σχέσεις των δύο μερών έχουν επιδεινωθεί τελευταία. Και ως προς την αναγκαιότητα να παραμείνει ανοιχτό το κανάλι επικοινωνίας με την Άγκυρα, έθεσε την εκταμείευση της δεύτερης δόσης των 3 δις για το προσφυγικό, προκειμένου να διασφαλιστεί, όπως είπε, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους 2 Έλληνες στρατιώτες που συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές, ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας υπέδειξε πως στόχος του είναι να τεθεί στη Βάρνα.